Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο που μετέβησαν στην Κίνα για να καλύψουν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αναρωτιούνται αν τα υγειονομικά μέτρα θέτουν υπό περιορισμό το Ολυμπιακό πνεύμα ή τον ίδιο τον τύπο. Τελώντας υπό τη στενή περιφρούρηση των κινέζικων αρχών ασφαλείας, οι απεσταλμένοι των μέσων ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να κινηθούν ελεύθερα στην πόλη και υποχρεούνται να παραμείνουν είτε στα ξενοδοχεία τους είτε στο κέντρο ενημέρωσης. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε στη φυλακή. Δεν μπορούμε να βγούμε από το ξενοδοχείο. Έχει αστυνομία έξω και έναν μεγάλο φράχτη. Δεν μπορώ να νιώσω το Ολυμπιακό πνεύμα. Ίσως όταν όλα ξεκινήσουν να είναι διαφορετικά, αλλά δεν ξέρω. Είναι πραγματικά πολύ παράξενο. Αυτοί οι Ολυμπιακοί δεν μοιάζουν με καμία άλλη διοργάνωση. Είναι η 14η Ολυμπιακή μου αγώνες και είναι η πιο αυστηρή. Καταλαβαίνω γιατί. Προφανώς επειδή δεν θα ήταν και πολύ καλή δημοσιότητα αν είχαμε εκτεταμένη διασπορά του κορονοϊού εδώ στους αγώνες. Με την άφιξή του στο Πεκίνο, οι δημοσιογράφοι του κόσμου διαπίστωσαν η διεισόμαση των ζήλων των κινέζικων αρχών στη μάχη κατά της πανδημίας. Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες 12.000 άτομα έφτασαν για τους Ολυμπιακούς στην κινέζικη πρωτεύουσα και τουλάχιστον 308 βρέθηκαν θετικά είτε στο αεροδρόμιο είτε στους υποχρεωτικούς καθημερινούς έλεγχους.